πάρω την ευλογία ενός μοναχού κάνοντας ένα τατουάζ πάνω στο κορμί μου. Οργανισμός που βοηθάει σκυλιά στην Ταϊλάνδη. Τσουάλα. Παραλία του Πατών. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Την Ανατολή στη Δύση και από τη Δύση στην Ανατολή. Αφήνουμε τη γεμάτη μουσική Νέα Ορλεάνη για να πετάξουμε για ένα μέρος που δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Ένα μέρος που σφίζει από τουρισμό αφού είναι μέσα στις 10 πιο τουριστικές χώρες του κόσμου. Την Ταϊλάνδη. Προσγειωθήκαμε στην πρωτεύουσα Μπανκόκ. Η πόλη αυτή είναι ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα της Ασίας με πολλές επιρροές από το δυτικό πολιτισμό. Οι ουρανοξύστες κρύβουν τον ουρανό στο κέντρο της πόλης και οι δρόμοι είναι καθημερινά γεμάτοι με αυτοκίνητα και κόσμο. Ίσως το ένα πράγμα που μπορούμε να πούμε για την Μπανκόκ είναι ότι δεν γυρίστηκε τυχαία εδώ η συνέχεια της τρελής ταινίας Hangover. Η πραγματική Ταϊλάνδη όμως βρίσκεται έξω από τις πόλεις. Έτσι κι εμείς, με το που φτάσαμε, ουσιαστικά θα φύγουμε εκτός. Έξω από την Μπανκόκ υπάρχει ένα ναός, ο Wat Bang Prat, ο οποίος είναι διάσημος για τα τατουάζ τα οποία κάνουν μοναχοί. Από εδώ και πέρα σας αφήνω στα χέρια. Πάω να πάρω την ευλογία ενός μοναχού κάνοντας ένα τατουάζ πάνω στο κορμί μου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Where do you think we're from? Italy. Italy? Yeah. Ah, close, but no Italy, no. No Italy. Very close. You know Butaris? Giannis Butaris? Butalit? No. I don't know. Adonis? Adonis. You know? I don't know. Adonis. I don't know. Philosopher, Aristoteles, Zagorakis, Karagounis. Karagounis. Kalakounit? Yeah. I don't know Kalakounit. We are from Greece. Greece. Yeah, I know Clit. You know Clit? Yeah, I know. Clit. Οι Κλίτες. Οι Κλίτες, λοιπόν, σε λίγη ώρα φτάσανε στο ναό. Εδώ ζουν κάποιοι Ταϊλανδοί μοναχοί που έχουν εκπαιδευτεί στην τέχνη του παραδοσιακού τατουάζ με ξυλάκια. Και χιλιάδες πιστοί και άπιστοι έρχονται για να κάνουν πάνω τους ένα σχέδιο από τα χέρια αυτών των μοναχών. Depending on the monk will do a tattoo for you either based on the design which you choose or a design which he thinks
is best for you. Ο Στέλι, από ό,τι καταλάβατε, είναι και αυτός ένας τουρίστας, ο οποίος ήρθε εδώ από τη Σιγκαπούρη και ταξίδεψε μέχρι αυτό το νεό μόνο και μόνο για να κάνει τατουάζ. You actually did a tattoo yourself here? Yeah. 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 Can you show us? Okay, this one here. This one? Yeah. It's the old one. Okay. Yeah, this is the old one. There, that's right. Ah, you come from second one? Yeah, that's right. Nobody can do only one. Why did you come all the way from Singapore to this temple to have a tattoo here? Why here? Because it's famous and the tradition, like, has been really famous for really, really long. Like, passed down since decades ago. That's right. Μετά από μια μεγάλη αναμονή, έφτασε και η δική μας σειρά. Δώσαμε τα δώρα και ο Γιώργος κάθισε μπροστά στο μοναχό, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι χτυπούσε ασταμάτητα για πάνω από 3 ώρες. His work, his job, his job, tattoo, him. Και αφού ολοκλήρωσε την επιστημονικά τέλεια αποστήρωση της βελόνας του, σκουπίζοντας την απλά με ένα βαμβάκι, ξεκίνησε την τέχνη του. Μάλλον πρέπει να πονάει από ό,τι βλέπω στο πρόσωπο του Γιώργου. He's strong, he can stay 2 hours more. How many years you do this? Έχει λέει 3 μέρες που ξεκίνησε. Δύο δεν πέφτει. Complete this. Relax, relax, relax. Relax, really strong. Ζάξ. Προσευχήσου να μην κολλήσεις τίποτα. Okay. Απλά ένα small present. A gift. Feel alive. Feel alive. Thank you very much. Thank you. Το έργο ολοκληρώθηκε. Τώρα μένει να μάθουμε αν και ο Γιώργος απέκτησε μαγικές ιδιότητες χάρη στο καινούριο του τατουάζ, αφού οι πιστοί εδώ πέρα λένε ότι τα τατουάζ που χτυπάνε οι μοναχοί πάνω τους έχουν μαγικές ιδιότητες. Γιόλο. 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 Εγώ το έκανα γιόλο. Γιόλο, γιόλο. Την επόμενη μέρα επιστρέψαμε στο αεροδρόμιο, γιατί μας έλειψαν τα αεροδρόμια, και εκτός αυτού θα ταξιδεύαμε πάλι. Λοιπόν, είναι ο εξοπλισμός του Gold Party. Ένα tip που μπορώ να δώσουμε σε όλους εσάς που βλέπετε την εκπομπή είναι το εξής. Σε κάθε αεροδρόμιο μπορείτε να βρείτε χώρο ειδικά διαμορφωμένο ώστε να αφήνετε τις βαλίτσες σας, ώστε να μπορείτε να μεταφέρεστε μέσα στη χώρα πιο ελεύθερα και πιο ελαφριά. Στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Θα ψάξουμε να την βρούμε, να δούμε μήπως μπορούμε να αφήσουμε. Bomber! Tokyo!
8 βαλιτσούλες. 9. Και τώρα είμαστε ελεύθεροι να απολαύσουμε τη συνέχεια. Σαν τα πουλιά. Με πιο ανάλαφρες αποσκευές πλέον, φύγαμε για το Πουκέτ. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας. Ένα ψηλό βροχό εδώ στο Πουκέτ. Όπα, για πρώτη φορά δύο διπλά. Θα έχουμε θεματάκι. Όλα τα ζευγάρια έχουν μία πλευρά που κοιμάται ο άντρας και μία κοπέλα. Εγώ κοιμάμαι πάντα από εδώ. Τη κοπέλα δηλαδή. Θες να το πούμε τη κοπέλα, τη κοπέλα. Πέτρο, αν είχα πει. Τη κοπέλα, θες να πάρει τη κοπέλα. Τη κοπέλα, ναι. Πέτρο, θα είχα πει. Ναι, 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 για ακόμα μια φορά. Πω, τι ωραία αυτή η πλευρά, πιο μαλακή. Πω, πω, απίστευτη πλευρά. Πω, πω, απίστευτη πλευρά. Είναι δυνατόν. Έλα να δεις. Ρε παιδί μου, μπαίνεις στο ξενοδοχείο, έτσι. Απλώνεσαι, βγάζεις τα πραγματάκια σου, κοιτάς, πας να δεις το μενού και λέει εδώ πάνω. Tsunami instructions. A tsunami is not a single wave, but a series of waves that can come ashore for hours. Επί ώρες θα έχονται κύματα, δηλαδή. Never go down to the beach to watch the tsunami. Το λέει. Εντάξει. Το λέει. If you choose the left side of the bed, you... Ας ελπίσουμε ότι οι οδηγίες για το τσουνάμι θα μας φανούν άχρηστες σε αυτό το ταξίδι. Για την ώρα, πάμε να βρούμε μεταφορικό μέσο. Και για εμάς, αυτό σημαίνει συνήθως παπιά. Λοιπόν, είμαι έτοιμοι να ξεκινήσουμε, οι μοτοσυκλετιστές. Είναι έθιμο αυτό. Για καλό γούρι. Για καλό γούρι. Θα πάμε στο βόρειο μέρος του Πουκέτ. Θα συναντήσουμε έναν οργανισμό. Τι οργανισμός ήταν αυτός? Οργανισμός που βοηθάει σκυλιά στην Ταϊλάνδη. Θα μάθουμε περισσότερα σε λίγο. Άμα φτάσουμε. Στην Ταϊλάνδη και σε ολόκληρη την Ανατολική Ασία υπάρχει έντονο το πρόβλημα των αδέσποτων σκύλων στους δρόμους. Και είναι καλό που βρήκαμε έναν οργανισμό που προσπαθεί να κάνει κάτι για αυτό. Εκεί μας περίμενε ο φίλος μας ο Γκρέκ με τους εθελοντές του. Hi. Hi man, nice to meet you. Yeah, in person. Meet you, finally. We talked with Fred many times. Hi. Good to meet you. Thank you for having us here. We really wanted to check out the place. What do you think so far? All the work here is amazing. Yeah, we have a lot of animals here. It takes a lot of people, staff and volunteers to take care of them all. You think we can go inside the puppies area? Sure. And we continue and chat there? Yeah, definitely. Cool. Whenever there are two doors, you close one and close then open the next one. If you leave the two open, dogs run everywhere. It's a big mess. So this is the puppy area. Yeah. Puppies are always cute. Some of these guys have been through terrible abuse. You know, stabbed, kicked, hit, you know, gunshots. So, gunshots? Yeah. Like for fun? Sometimes for fun, sometimes if the dog is being a pest. I know, it's awful.
every year, tens of thousands of dogs were stolen from Thailand and sent in trucks to Vietnam, where they were killed there. And now, it's like almost none. When you spend a week or more here, you get to see a real change in the dogs. So dogs that perhaps are very scared of you on day one, by day seven, they're coming up to you and they want you to touch them. And it's quite rewarding to see a dog that's otherwise quite scared come out of its shell, start to trust you. And if you start to make progress with a dog, that's really rewarding. This is like the quiet area, yes. Slow dogs, old guys. If I throw this, nothing will happen probably. One or two may go for it. If his dog, Molly, was in here, mm-hmm. and I wouldn't be able to even throw it. She would take it right. from my life. Let's see what happens if I throw this inside the dogs, okay? An experiment to see if the old guys still have it. Okay. They're actually avoiding it. Rek papuja, rek kapi. Hop, natos. Natos. There we go. Bring it back. Ναι, bring it back. Θα το φέρει και πίσω. Έλα. Έλα, αγόρι μου. Έλα, κάτω να το πιστέψει λίγο. Κάτω να το πιστέψει. Μην το φέρεις. Κάτσε εκεί. Άστο, άστο, άστο. Άκουσε. Άστο, μην το φέρεις. Άστο. Απομακρύνσου. Κάτσε. Μπράβο. Κάτω, 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 κάτω. Πώς μας. Έχω μιλάω με τα ζώα. I have this six like sense. To the animals. Okay. Yeah, yeah. In the really short time I know you, I think I'd give you a golden retriever. You know, fun, happy dog, sort of gentle, easygoing. I have a golden retriever. No. I saw you. Show me. This is. Get it. That's so funny. This is Molly. Molly, it's a beautiful dog. He's 7 years old. Wow. What kind of dog would I be? Like a Doberman? A Doberman, and what dog would she be? Like a Chihuahua? Perfect, man, perfect. I love Chihuahua. Okay. Chihuahuas have tattoos? Θα κάνουμε ένα τεστ στα πάπη εδώ πέρα, να δούμε τι μπορεί να γίνει, να αρχίσουμε να κάνουμε γύρω-γύρω όλοι. Ως ανώτερα όντα εμείς οι άνθρωποι, συνήθως κάνουμε και ανώτερες ηλικιότητες. Και μία από αυτές είναι σίγουρα η χωρίς κανένα λόγο κακομεταχείριση των ζώων. So we're going to be volunteers? We are, absolutely. So there's a few rules when walking dogs. So if we see anybody else with a dog from another run, we've got to keep our distance, because you never know how two dogs will react. So they could start fighting. So we've always got to keep our distance from other walkers. We've always got to clean up after our dogs as well. So if your dog goes to the toilet, I'm afraid you do have to clean up after it. Okay. Can you give us a bag? There's bags dotted all around the pond. Oh, there's bags everywhere. Okay, yes, okay. Yes. And actually, as it's Friday, I have to empty all the bags, all the bins tonight, so maybe you could help me do that afterwards. Okay. That's so good. Yeah. We should definitely do that. We should leave in 5 minutes. Okay. Let's walk the dogs. Let's be a volunteer right. for a while. So this is Jackie. Hello, Jackie. She's this one? And this is Roxanne. Roxanne? Yeah. Εσένα θα σε υιοθετήσει κάποιος. Θα έρθει κάποιος και θα σε υιοθετήσει. Θα σε πάρει. Πού θα πας. Πού θα πας, στην Αγγλία, στη Γερμανία. Πού θα πας εσύ. Στην Ελλάδα. Take a lot of time to make sure you find the right dog for you. Don't just think, oh, that one's cute, I want that one. You know? Don't just think about rescuing an animal and saving a life instead of just buying an animal and supporting dog breeders who are going to breed even more dogs. Put a lot of time into getting a dog. It's somebody who's going to be with you for 10, 12 years. Think about it. Τσακί, ένα λεπτό λίγο γιατί η Ροξάνη αφόδευσε εδώ. Ένα λεπτό. Αφόδευσε. Μπράβο. Where do we put this? In the bin. Just here. Here we go. Well good. Done. Well done. Are you sure? Oh, no, maybe not. Good luck. But you did the right thing. Αυτή η παρέα στο Show Dog του Phuket μας έδειξε πως είναι ένα ανώτερο όν να συμβιώνει με τις υπόλοιπες υπάρξεις του πλανήτη μας και μάλιστα να απλώνει και ένα χέρι ανθρώπινης βοηθείας
σε όποιον το χρειάζεται. Ακόμα και αν είναι ένας ταλέπορος σκυλάκος. Ας αλλάξουμε όμως κλίμα και ας μεταφερθούμε στα πιο κεντρικά και busy μέρη του νησιού. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. You are a man. Παραλία του Πατόνγκ, μια παραλία πρέπει να είναι γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα, η οποία είναι γεμάτη τουρίστες και περνάνε το πρωινό hangover από τα βραδινά ξενύχτια. Το Phuket έχει εκατοντάδες παραλίες, η μία πιο όμορφη από την άλλη, αλλά αυτή είναι η πιο κεντρική, είναι εδώ μπροστά στο δρόμο, μπροστά στα μαγαζιά και είναι η πιο εύκολη λύση αν δεν θέλεις να φύγεις πιο μακριά. Και το πιο βασικό είναι η καλύτερη λύση αν θέλεις να γνωρίσεις, ρε παιδί μου, άλλους ταξιδιώτες. Άμα είσαι δηλαδή καμακερός, θες να πεις με λίγα λόγια. Καμακερός. Την κοιτάς, την κεντράρεις, yeah. Λες... Κοντριτζά, 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 τι κοντριτζά. Να πω το κάνω. Τι κολλάω και να έχεις. Είναι πολύ τυπικός με αυτό. Δίπλα στην εξωτική παραλία παρατηρήσαμε κάτι. Μια πληθώρα καταστημάτων που πουλάν κουστούμια. Armani. Armani, original. Original copy. Ας μπούμε να ρίξουμε μια ματιά. You be similar? Yeah, it's like, yeah, similar like you. Not similar, you don't have tattoos. Yeah. Hey, I have. No. You have? Έχεις γούστο, θα έχεις μανίκι τώρα, τρελαθώ. I don't believe, Dolphin. Living beach. Dolphin. This is a revelation for me. Nearly fit. What's your name? Jim. Jim, I'm Sakis. Sakis, and nice. This is George. George. George is a singer in Greece. We sing. Oh, yeah, you're singers. Both of us, we yeah. sing. Yeah. And we want, because we sing live. Just a yeah. casual rare. Yeah, and we want yeah. something different for Spatially. When, yeah, for when we sing. Just like, look at me, like, yeah. Hey! You know Greek songs? We, I don't have a video to show you now. Yeah. I don't. Give me this. I want like very different kind of style. You do better price. This for the song. We are the singer. Yes. Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα και το κορμάκι σου θα ψάξω πόντο πόντο κι άμα τα βρω δαχτυλικά αποτυπώματα. Θα πει πως πήγε η αγάπη μας στο βροντό. This is what we do, this is what we do, you get it? Αυτό το κουμπάνι με τίποτα, βαπτιστικό είναι. What? This is what I wanted. Can you do that? One side blue, and one side yellow, all white and black. Blue and yellow is like Boca Junior. We do it black and white. And if you do this a good price, I dedicate the song to you when I sing. Thank you. To Jim, right? Jim. Για το καλό μου, για το καλό μου. Yeah, something like that. Yeah. Okay. So. Καλό μου is black. Oh yeah. Καλό μου is black. Για το καλό μου. Για το καλό μου. Λιώκας. Πως που δεν άντεξες στο τέλος το καλό μου. Πήρε ανάποδες στροφές. I like this. I like this. Okay. My friend. Man, I think I'm gonna buy this. But maybe only this so I can wear it with swimwear. Swimwear, you know? That's good. I'm good. Yeah, it's like style. He's gonna sink in Eurovision. Mm-hmm. You know Eurovision? Don't tell him that. No. Come on, who's late? Eurovision, you know Eurovision? Nobody knows it yet. Our manager is going to kill us because yeah. It's a new deal with it. Thank you.
Thank you very much. And please, do not tell nobody about the Eurovision. Okay? It's between me and you and him. Yeah. No, the three of us. Man, yeah. Seriously, like if this comes out, like it's not a problem. He's a good friend. I know him. Το 12 το έχουμε από την Ταϊλάνδη. Σε λίγο νύχτωσε και εμείς βρεθήκαμε να κάνουμε βόλτες στην παραλία. Εδώ στην Ταϊλάνδη μόλις μάθαμε ότι αυτά τα φανάρια, δεν ξέρω πώς να τα πω, τα ανάβει ο κόσμος, ανεβαίνουν στον ουρανό και όπως χάνονται στον ουρανό, μαζί χάνονται και όλα τα κακά πράγματα που έχει στη ζωή σου. Εμείς λέμε να κάνουμε μία ευχή, να ανάψουμε αυτό τον ευκούλι εδώ πέρα, εγώ ευκούλι το λέω, και να τον αφήσουμε να πάει στον ουρανό. Δηλαδή, δύο σε ένα, δηλαδή και ευχή εμείς και τα κακά πράγματα θα φύγουν. Και να φύγουν τα κακά πράγματα. Εγώ ξέρεις τι θα ευχηθώ, ε. Να ακυρωθεί η ευχή του Μαυρίδη. Πόσο κακός μπορεί να είναι. Εγώ θα... Έλα, κάτσε να το σκεφτώ. Εγώ θα ευχηθώ να πάει το δικό μου πιο ψηλά μισάκι. Θα τα κόντρα και έτσι. Έκανες ευχή! Έκανα ρε φίλε! Λέτε, κοίτα τι που πάει! Γεια σου ευκούλη! Γεια σου ευκούλη! Άμα βρεις τον δρόμο την ευχή του Σάκη, παίρνα την! Παίρνα την μπροστά και παίξε κλαρίνο! Η νύχτα όμως στο Πουκέτ είναι όχι απλά μεγάλη, είναι τεράστια. Γι' αυτό και συνεχίσαμε στα πιο trendy μέρη του νησιού. Λοιπόν, θα θυμάστε εκείνα τα τουκ-τουκ. Τουκ-τουκ τα λένε οι Ταϊλανδοί. Είναι αυτά που μπαίνεις μέσα, καρότσα πίσω, κοντινές αποστάσεις, παζάρια, παραδοσιακό μεταφορικό μέσο. Λοιπόν, όπως τα πάντα στη ζωή και στην Ταϊλάνδη, έτσι και αυτό έχει εξελιχθεί. Δεν μπορούσε να ξεφύγει το τουκ-τουκ από την τεχνολογία. Βασικά είναι συνδυασμός τεχνολογίας και design, θα έλεγα εγώ αυτό που εγώ βλέπω. Εγώ θα το έλεγα The Fast and the Furious. Σε τουκ-τουκ. Σε τουκ-τουκ. Η καλύτερη περιγραφή που θα μπορούσε να γίνει. Το πρώτο τουκ-τουκ που έχει και καλώδιο για δικιά μας μουσική. I put something very... Έντεχνο, very good. Τώρα είμαστε κάκουρες με τη σφραγίδα, δεν είναι. Φωσφορούχο, με λαμπάκια, γι' αυτό το ξανθό που θα τραγουδάει. Α, I told you, good singer. Listen to this. Refresh. This is the meaning of life. He's holding it like this. Let's go. Οδηγέ, βάλ' το στο φουλ. Βάλ' το τέρμα και πήγαινε κάτω από το σπίτι της. Να τους πω δυο κουβέντες. Επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο για σένα. Ωραία, φίλε. Άσε με
Όχι, θα κάνετε. Όχι, μην με κρατά. Μην με κρατά. Θα κατέβω, σου λέω, δεν μπορώ. Δυνάμω. Volume, put volume, volume. Πα στα ηχεία, κάψτε τα. Κάτε λίγο καλά. Και φέρε να κόψω. Πώς θέλω να γυρίσω σε όλο τον κόσμο. My friend, more volume, more volume. Τέρμα, μάμα, τέρμα. Μου πες στο φίλι μου, μυρίζει δυος μου, μυρίζει δυος μου. Εσύ να μας πω τι μυρίζει δυος μου. Γέφυλα, έφυλα, έφυλα. Να μυρίζει τίποτα. Παρακαλούνται οι επιβάτες να κατέβουν από το όχημα. Φτάσαμε στην Bangla Road, τον δρόμο της αμαρτίας. Είναι γνωστό ότι στην Ταϊλάνδη είναι έντονο το στοιχείο του εξωτουρισμού και η Bangla Road έρχεται να επιβεβαιώσει απλόχερα αυτή τη φήμη. Βέβαια, ο καθένας επιλέγει το δικό του ταξίδι και όλο αυτό δεν είναι απαραίτητο να προσδιορίσει και τη δική σου διασκέδαση. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν λέμε Ταϊλάνδη, Phuket, sex tourist? Εδώ στην Ταϊλάνδη, ειδικά εδώ στην Πατόγκ, είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχουν, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, πολλές κοπέλες με κρυφά χαρίσματα. Και αυτή εδώ η στοά είναι το άντρο τους, το άντρο της ακολασίας. Εδώ είναι ρε παιδί μου, μαζεύουν τα κοριτσιά και θα πούμε και εμείς να πάρουμε ένα βλέφαρο. Το τυχερό μου νούμερο, κάτι σημαίνει αυτό. 7 εγχειρήσεις για να δείχνει έτσι η άλλη. Πώς ήταν παλιά, δεν τα σου έμοιαζε. Mine says Mister. Yours. Sam. I mean Mister. Mister. Can you change it to Miss? Cannot change. So the for the government, you are a man. Yes. For the government. Yes. For the Greek government, we are also man, but they have sex with us. Yes. Same thing. Thailand. Yes. It's necessary to go to the army? No. No. It's not necessary. No. So it's not important to go to the army because you're also boy. No, army. Not lady boy, but only boy. Yeah, I thought if you was lady boy and you go to the army. Oh, army, yes. Celebrate all the army. Yes. If you go for a war, yes, and you're a lady boy, yes, I think you're gonna win the war. Δύσκολο βράδυ το χθεσινό. Και σήμερα κλείνουμε μέσω διαδικτύου ακτοπλοϊκά εισιτήρια για άλλο προορισμό. Φύγαμε για τα PP Islands.
Τα Πίπη είναι ο πιο τουριστικός προορισμός κοντά στο Πουκέτ και είναι γνωστά για τις πανέμορφες παραλίες τους. Πληρώνεις διόδια για να ανέβεις στο νησί. Πληρώσαμε 20 μπατ το άτομο. 50 λεπτά. 50 λεπτά ο καθένας. 50 λεπτά. Τα λεφτά αυτά τα παίρνει το κράτος, η κυβέρνηση, ο Δήμος, η κοινότητα, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Ο βασιλιάς μάλλον, ναι. Και διαχειρίζονται τα απόβλητα. Να και το κλασικό χοστελάκι του group. Hello. Hi. K House. Yes. We're looking to stay for one night. Και να και τα γνωστά προβληματάκια του group. Λοιπόν, ποια θες? Το δεξί. Και το δεξί. Το. Και εγώ. Πέτρο Ψαλίδη χαρτί, πάμε γιατί με έχει ξερεί. Πέτρο Ψαλίδη χαρτί! Ναι ρε φίλε! Ναι ρε φίλε! Πάρ' την τσάντα σου από την πλευρά μου, μην την πετάξεις στο παράθυρο. Έτσι. Εντάξει, έπρεπε να χάσω ένα θεματήχηση, έχω κερδίσει 5 πέτρο Ψαλίδη χαρτί. Βρουλα! Τι απαλή που είναι αυτή η πλευρά. Πώς είστε εσείς εδώ? Όχι και λουλουδάκια. Α, εσείς εδώ θα παίξει ρομάτζο. Να σου πω λίγο. Απόψε... Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Τέο, ποια πλευρά θες? Έτσι κι αλλιώς έτσι θα κοιμηθούμε. Όχι κρωμένος ρε πάνω στο σεντόνι ρε βρωμιάρη. Τι θες τώρα? Τι θες τώρα? Τέο, διάλεξε πλευρά. Διάλεξες ήδη, με τον υδρότο σπάντζι. Πάρα εκεί το λέω. Ω, μαντάκι εδώ. Τέο. Τι. Απόψε, να σε κάνω γυναίκα. Hello everybody! Εδώ είμαστε. Νάτι, αυτή είναι η ταμπέλα για την οποία γίνεται όλη η συζήτηση. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ταμπέλες μέσα στο νησί και στην Ταϊλάνδη γενικότερα. Tsunami Evacuation Route. Το That οποίο, way. Ναι. Πας στο ύψωμα, έτσι. 2004. Μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές. Ταϊλάνδη, Ινδονησία. Τα Πίπη σχεδόν λέει τα έπνιξε. Λέει τα ξαναχτίσανε την αρχή. Λέει, τα φτιάξανε την αρχή. Υπήρχαν πάνω από 250.000 νεκροί σε όλο τον Ινδικό ωκεανό. Στην Ταϊλάνδη υπήρχαν πάνω από 6.000 νεκροί και μάλιστα μέσα σε αυτούς πολλοί τουρίστες. Πες ότι είμαι τσουνάμι εγώ τώρα. Γιατί ο Σάκης όταν θα έρθει το τσουνάμι θα σταθεί μπροστά του και θα του πει. Έτσι. Έλα. Ακολουθήσαμε κι εμείς λοιπόν το evacuation route
το οποίο βγάζει και στο σημείο με την πιο ωραία θέα πάνω στο νησί. Σωθήκαμε, είμαστε στο evacuation site. Από εδώ και πέρα είσαι ασφαλής. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ μέσα είναι πλυντήριο ρούχο. Ναι, γιατί το τσουνάμι είναι εδώ. Το τσουνάμι έριξε πλένει ρούχο. Τα πλένει με τη μία όλα μαζί. Σε παρακαλώ. Πάμε. Μετά από πολλά, πολλά σκαλοπάτια... Φτάσαμε. Ευτυχώς, ρε φίλε, το πιάσαμε σε ώρα που δεν έχει κόσμο και είναι χαλαρό. Θα απολαύσουμε. Το τελευταίο μας βράδυ στην Ταϊλάνδη θέλαμε να επιστρέψουμε σε ένα ιστορικό για εμάς σημείο. Το Reggae Bar. Εδώ είμαστε και πάλι. How are you? You're the referee. You were the referee when I broke my nose here. Πριν 3 ολόκληρα χρόνια. Αυτό είναι το Reggae Bar. Για να πάμε να ρίξουμε. Τι είναι το Reggae Bar? Είναι ένα απλό μπαρ με κόσμο που πίνει την μπύρα του, ενώ στη μέση του χώρου υπάρχει και ένα κανονικότατο ring όπου πελάτες μπαίνουν μέσα και παίζουν ξύλο. Τόσο απλά. Και όπου ξύλο και χαρά, το wall party πρώτο. Ο Γιώργος ήταν έτοιμος να τα δώσει όλα. Δυο λόγια πριν το μάτς. Τίποτα, θα πάω να βγάλω τους τρεις γύρους καταρχήν. Συγκεντρώσου, όπως το έχεις, κράτα άμυνα καλά. Περίμενε υπομονετικά και να είσαι επιθετικός. Άμα είσαι επιθετικός από την αρχή, θα απομυθαστεί. Μου ζήτησε να μην παίξουμε με πόδια γιατί έχει θυμμένο το γονατό του, μου λέει. Α, και τώρα πώς θα ρίξεις, ήταν με μείωσε 50% έτσι. Και πώς θα το φτιάξεις. Γιατί δηλαδή τα κουνατά που κάνω τις επαιτειές. Τα που κάνω, πώς θα τα κάνει. Είμαι πιο αγχωμένος από ό,τι αν έπαιζα εγώ ίδιος. Έχω εμπιστοσύνη στον αδερφό μου όμως. Πάμε δυνατά! Τι θέλεις, προπόνηστε κάποιον να σε ρίξεις παλιάρες, γιατί δεν μου το λέτε. Χρόνια δεν θα το κάνω. Κανέναν άνθρωπο να πει. Μην μιλάς, λοιπόν. Πάμε μόνοι σου. Παλιάρες, πάτε μου. Κάνε αυτό στα χέρια. Δεν μπορεί να βάζεις πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Κανένα πρόβλημα. Ladies and gentlemen, on the left corner the English guy, and on the right corner the master of disaster, the kung fu and tattoo professor George Mavridis. Fight!
στον Μπούκοσε. Και δυνατά, το πίστευσα, νομίζω ότι δεν ξέρω αυτή η ηλικία, σημασία δεν έχει αυτό, σημασία έχει ότι εγώ είμαι περήφανος, μπήκε μέσα με ψυχή και σημασία έχει να αγωνιστείς. Έχω να δηλώσω ότι ο πιτσιρικάς από το Μάντσεστερ μου κούμπωσε κάτι πονίδια, στη μούρη, έχει πριστεί η μύτη μου, αλλά να σου πω κάτι, ήταν καύλα ρε παιδί μου, γούσταρα που τις έφαγα ήταν πολύ καλά. Και το να τρως ξύλο είναι ωραία. Αυτά είχα να πω. Στην υγειά σας, στην υγειά του ηττημένου, το πάλεψα. Το ίδιο βράδυ όμως, στο ίδιο μπαρ, στο ring, μπήκαν και άλλα μέλη της παραγωγής του Wall Party. Μπείτε στο site του Wall Party στον Αλφα ή στο fanpage μας στο Facebook για να δείτε πώς τα πήγαν. Εντέμιση ώρα το πρωί πάλι, μια φυσιολογική ώρα για μας, αλλά είναι η μόνη ώρα που μπορούμε να φύγουμε με μια βάρκα και να πιάσουμε αυτές τις απίστευτες παραλίες ψιλοάρκες, γιατί μετά γίνεται ο πανικός. Πώς είσαι? Πονάω. Πονάς? No pain, no gain. Και no boat, no beach. Γι' αυτό πήραμε την παραδοσιακή Ρουέα Hang Yao βάρκα για να ανακαλύψουμε τις εξωτικές παραλίες της Ταϊλάνδης. Περάσαμε από τη γνωστή Maya Bay, όπου γυρίστηκε η ταινία The Beach με τον Λεό. Κάναμε βουτιές. Και απολαύσαμε τον ήλιο. Τι είναι αυτό που κάνει ένα ταξίδι επιτυχημένο? Ποια είναι η συνταγή για την ιδανική περιπέτεια που θα σου χαρίσει μοναδικές ανεπανάληπτες αναμνήσεις? Για τον καθένα η απάντηση είναι διαφορετική. Εμείς πάντως έχουμε τη δική μας απάντηση. Και δεν έχει να κάνει ούτε με την καλή παρέα, ούτε καν με τον καταπληκτικό προορισμό. Το ιδανικό ταξίδι λοιπόν είναι αυτό που θα σε κάνει να βγεις από τα συνηθισμένα για σένα όρια. Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή που χωρίζει την ασφάλεια από το φόβο. Τον όμορφο φόβο για το άγνωστο. Και όταν την περάσεις,
τότε θα αρχίσεις να ζεις πραγματικά. Γιατί πραγματικά ζούμε μόνο μία φορά. Η Μάγια Μπέι θεωρείται από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου. Είναι μέσα στο top 10. Σαν την Χαλκιδική. Λοιπόν, και επειδή εδώ ρε παιδί μου στη Μάγια Μπέι γυρίστηκε αυτή η φημισμένη ταινία, σκέφτηκα το εξής, μόλις κατουράω στη Μάγια Μπέι. Μπορεί να φτάσει και μαρμαράκο λοιπόν, θα σου βάλω. Α, PP Islands, Ντρίνο Productions, κάτσε λίγο. Αυτά είναι. Εδώ είμαστε στο μπαλκόνι. Καταπληκτική θέα, Σάιτζο, Ντένκι, κλιματιστικό, εργοτάξιο. Hello! Hello, εργάτης εργοταξίου, Αλάνη. Επίσης, μπάζα στο τροπικό PP Islands. Germany.